Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αντί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση, επιδοτεί την εσχροκέρδεια της ενέργειας και κάνει φιέστες με τα υποτιθέμενα καλάθια του νοικοκυριού, που είναι τα καλάθια του εμπεγμού. Σήμερα οι εργαζόμενοι έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης και η κοινωνία γονατίζει. Η απάντηση θα είναι ισχυρή. Ο λογαριασμός θα επιστραφεί πίσω στην κυβέρνηση Μητσοτάκη την Τετάρτη στη γενική απεργία της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ. Η ακρίβεια Μητσοτάκη τσακίζει τα λαϊκά στρώματα. Τσακίζει τους πολίτες, τους νέους και τις νέες που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Ο μισθός πλέον δεν αρκεί για να βγάλει το μήνα. Είμαστε μπροστά σε μια τρομερή κατάσταση στην οποία καλούμε κάθε πολίτη, καλούμε τους νέους και τις νέες να αγωνιστούν μαζί μας. Η κυβέρνηση με τα μέτρα που έχει εξαγγείλει, με το καλάθι του κυράς, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τεράστια ακρίβεια. Είναι ένα μεγάλο επικοινωνιακό φιάσκο, γιατί τα καλάθια συνεχίζουν ακόμα και σήμερα να είναι άδεια. Συνεχίζει να επιδοτεί την εσπροκέρδεια στην ενέργεια. Την εσπροκέρδεια των παρόχων και των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Εμείς είμαστε εδώ και καλούμε τους εργαζομένους να συμμετέχουν βασικά στην απεργία της 9ης Νοέμβρη. Να κατέβουν στον δρόμο, να αγωνιστούν για μια καλύτερη ζωή, για εργασία με δικαιώματα, για ζωή με αξιοπρέπεια. Καλούμε τους νέους και τις νέες να μπουν μπροστά στη μάχη αυτή, γιατί μια άλλη πολιτική είναι εφικτή, αρκεί να αγωνιστούμε όλοι και όλες μαζί. Να συμμετέχουμε μαζικά, να δώσουμε ένα μήνυμα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.